Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι 10 Αρμένοι στρατιώτες που κρατούνται στη χώρα παραδόθηκαν στην Αρμενία. Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας σημειώθηκε ότι αυτοί που παραδόθηκαν ήταν στρατιώτες που συνελήφθησαν κατά την απόπειρα προβοκάτσια στα σύνορα των δύο χωρών με κατεύθυνση προς Κελμπάτζαρ στις 16 Νοεμβρίου. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έγιναν μέσω της Ρωσίας, η Αρμενία έδωσε επίσης χάρτες ναρκών σε εδάφη τα οποία σήμερα βρίσκονται στην κατοχή του Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία είχε παραδώσει προηγουμένως στο Αζερμπαϊτζάν τους χάρτες με 92.000 νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στις επαρχίες Φουζούλη και Ζανγκίλαν και 97.000 νάρκες στο Αγντάμ, σε αντάλλαγμα για 30 Αρμένιους υπηκόους που κρατήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.